Οι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών τελικά επιβεβαιώθηκαν όταν έλεγαν ότι δεν πάρθηκε επαρκής αριθμός δειγμάτων από τα χώματα που προέρχονταν από το σημείο του δυστυχήματος και ξεκίνησε συμπληρωματική δειγματοληψία, αφού οι τρεις εκπαιδευμένοι σκύλοι που ψάχνουν ημέρες τώρα βιολογικό υλικό και συντρίμμια των αμαξοστοιχειών υπέδειξαν νέα ευρήματα. Δυστυχώς πάμε για νέα συμπληρωματική δειγματοληψία. Όπως είχαμε πει και από τις προηγούμενες μέρες, δεν έγιναν σωστά οι δειγματοληψίες και σε αριθμό αλλά και με τον τρόπο που γίνανε. Σήμερα συμμετέχει ένα ελαφρού τύπου μηχάνημα για να βοηθήσει να πάρθουν τα δείγματα και επίσης έχει χαρτογραφηθεί περαιτέρω χώρος που έχουν βρεθεί συντρίμμια, ούτως ώστε να πάρθουν πρώτα τα δείγματα από το χημείο του κράτους και μετέπειτα να επέμβει η ειδική ομάδα Ανούμπης για να μπορέσει να βρει οτιδήποτε βιολογικό υλικό ή κομμάτια από τα συντρίμμια των αμαξοστοιχειών. Ο ίδιος ο ειδικός εφέτης ανακριτής, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά την διαδικασία, ενημέρωσε τους συγγενείς ότι υπήρξαν νέα ευρήματα. Μέχρι τώρα από αυτά που μας έφερε και ο εφέτης ανακριτής είναι ότι έχουν βρεθεί αρκετά κομμάτια από τις αμαξοστοιχείες, κάποια δυναμό, κάποια μικρά εξαρτήματα. Σαν ενημέρωση έχω να πω ότι θα διαρκέσει αρκετές μέρες η επιχείρηση για την ανέβρεση του βιολογικού υλικού. Τα χώματα είναι πάρα πολλά. Βοηθάει η εταιρεία, η εργολαβική, με τα μηχανήματα που διαθέτει. Και αφού περάσουν από κάποια διαλογή, από κάποιο κοσκίνισμα πρώτο και γίνεται η πρώτη επέμβαση από τα σκυλιά, μεταφέρονται στο χώρο, στο κουλούρι και αναποτίθενται με ένα διαφορετικό τρόπο, ώστε σε άμεσο χρονικό διάστημα να κάνει την απαραίτητη ολοκληρωμένη επέμβαση η ομάδα Ανούμπης για να μπορέσει να βρει ό,τι υπολείμματα υπάρχουν. Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, που έχασε τη σύζυγό του σε αυτό το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, υποστηρίζει ότι πολλοί ήταν εκείνοι που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους εκείνες τις πρώτες στιγμές, με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα στοιχεία. Και όλοι είναι υπεύθυνοι επ' αυτού. Και οι μεταφορείς, και αυτοί που δώσαν την εντολή, και αυτοί που ήταν παρόντες στο σημείο, ακόμα και δικαστική λειτουργή και πραγματογνώμονες που δεν θα έπρεπε να κουνηθεί τίποτε από εκεί. Νομίζω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, η αρμοδία του ΕΣΥ δεν είναι να καταφαίνεται απέναντι στο αν υπήρχε μπάζωμα ή δεν υπήρχε μπάζωμα. Αυτό θα το κρίνουν οι προϊστάμενοι της αγγελίας Λαρίσης. Και αν θεωρεί ότι όποιος ασχολείται με τα μπάζα είναι για τα μπάζα, ασχοληθεί αυτός με τις μη σωστές λειτουργίες των δικαστικών που ήταν στο πρώτο δεκαήμερο. Ας τους εγκαλέσει, ας τους ζητήσει εξηγήσεις, γιατί δεν φαίνεται και κανένας να διαμαρτύρεται με τόσα εγκαλέσματα που τους έχω κάνει. Σημαντικότερος σκοπός όλων είναι, μεταξύ άλλων, να βρεθεί βιολογικό υλικό της κοπέλας, που αν και δηλώνεται θύμα, δεν έχει βρεθεί κάτι που να το πιστοποιεί. Το πιο σημαντικό από όλα, νομίζω, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να βρεθεί το 57ο άτομο και ό,τι βέβαια υπήρχαν από τη συγκρούση και μεταφέρθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο. Ξαναλέω, παρανόμως μεταφέρθηκαν εδώ και όλοι είναι υπεύθυνοι επ' αυτού.